τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού με τον προϋπολογισμό για φέτος να είναι αυξημένος κατά 5 εκατομμύρια ευρώ από 30 σε 35 εκατομμύρια. Ως επιπλέον κίνητρα συμμετοχής πέρσι για πρώτη φορά η επιδότηση κατελημάτων ενισχύθηκε κατά 20% τον Αύγουστο, ώστε να υπάρχει και αυξημένη διασημότητα κατά την αιχμή της περίοδου των διακοπών. Η παροχή επιπλέον κινήτρων αναμένεται να επαναληφθεί και φέτος. Όπως ανακοίνωσε η διοικητής του οργανισμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης, στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για να κάνουν αιτήσεις οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού. Δικαιούχοι λοιπόν είναι άνεργοι και εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας το προηγούμενο έτος ή 50 μέρες επιδότηση ανεργίας, δηλαδή 2 μήνες, ή έχουν πληρωθεί 2 μήνες από τη μητρότητα. 6 διενεκτερεύσεις με πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Και για τις περιοχές Μυτιλίνη, Λέρο, Σάμο, Χίο, Κο και Εύρο, 10 διενυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Να πούμε εδώ ότι αυτοί που έχουν, είναι ωφελούμενοι της προηγούμενης χρονιάς, να σπεύσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που έχουν μέχρι 31 Ιουλίου του 2022. Να σημειωθεί πως από 17 του μήνα ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ. Να πούμε για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ. Από 17 Πέμπτου ξεκίνησαν οι αιτήσεις, γίνονται μέχρι 30 Ιουνίου, γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από το TaxisNet. Και εδώ οι δικαιούχοι, οι γονείς που μπορεί να στείλουν τα παιδιά τους, είναι αυτοί που έχουν 25 μέρες ασφάλισης ή ανεργίας ή μητρότητας το προηγούμενο έτος ή που είναι άνεργοι 2 μήνες. Για την περιοχή μας και για την Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας έχουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Τέλος, να σημειωθεί πως όλοι όσοι ανήκουν στην κατηγορία ΜΕΑ μπορούν να πάρουν επιταγή κοινωνικού τουρισμού κάθε χρόνο, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι μπορούν χρόνο παρά χρόνο.